Αυτό και άλλο το άλλο. Εννοώ ότι κάποιες φορές οι κανόνες εφαρμόζονται διαφορετικά. Υπάρχει, ας πούμε, εκκλησία στην Πάτρα η οποία έχει ακόμα και φρουρό φύλακα, security, το είχαμε πει πριν από μερικά χρόνια. Όταν πας εσύ. Απαγορεύει την είσοδο σε γυναίκες με παντελόνι. Α, νόμιζα. Security απ' έξω. Εγώ νόμιζα ότι είναι, γίνεται αυτό μόνο όταν πηγαίνεις εσύ στη Μητρόπολη. Δεν μου λες, εγώ το έλεγα. Έχουν αρχίσει και κλέβουν ταχυδρόμους. Είχαμε στη Βόρεια Ελλάδα ένα ταχυδρόμο που τον. Τώρα επειδή θα κουβαλάνε συντάξεις, μερίσματα. Και θέλουμε και το μέρισμα το οποίο θα αρχίσει να δίνεται μετά στις 15 του μηνός. Πού τον κλέψανε τον ταχυδρόμο? Την είχαν σημαίνει λοιπόν στην περιοχή της Αιγιάλιας σε μια γυναίκα ταχυδρομική διανομέα, η οποία κουβαλούσε πάνω τις 25.000 ευρώ. Τα άφησε στο αυτοκίνητό της για να μεταφύγει μέχρι το σπίτι της για να πάρει κάτι. Όταν γύρισε όμως, φαίνεται την παρακολουθούσαν, άνοιξαν το αυτοκίνητό της. Πήραν πάνω από 25.000 ευρώ που είχε πάνω της. Έχουν καταγραφεί κινήσεις τους από κάποιες κάμερες από ό,τι μάθαμε. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη σήμερα της υπόθεσης αυτής. Προσοχή λοιπόν, γιατί πραγματικά είναι περίεργες ημέρες όπως είπες. Κυκλοφορούν κάποιοι με χρήματα, κυρίως ταχυδρομική διανομή. Πρέπει λοιπόν να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι. Και είναι και τα εύκολα βήματα, αν θέλεις, έτσι. Καμία προστασία. Ειδικά στα χωριά που μιλάμε συντάξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Σας αφήνουμε και πάμε να δούμε τον κύριο Καρέλα. Το Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας που χειρίζεται όλο αυτό το θέμα για το κοινωνικό. Όπου όντως εδώ θέλω να πω κάτι. Εμείς δεν λέμε καλά λόγια για τους παράγοντες και ούτε και οι παράγοντες θα θέλουν να ακούνε καλά λόγια. Έχει ρίξει πολλή δουλειά. Πάρα πολύ. Έχω την εντύπωση ότι τις μέρες αυτές έχει χάσει. Έχει χάσει πολλά. Εδώ οφείλω να το ομολογήσω. Μόνο τα μηνύματα τα δικά μας που παίρνει δηλαδή. Καλημέρα κύριε Γενικέ. Καλημέρα τηλεθεατές και τηλεθεατρίες. Φτάνουμε προς το τέλος. Έχουν μείνει 7 μέρες μέχρι να. Παπαδάκη, ορίστε. Το διακόπτω, συγχωρέστε με. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει καρέλας εδώ, δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν ομάδες. Έτσι, έτσι. Απίστευτα κουρασμένες ομάδες, οι οποίες δουλεύουν. Πώς να σου το πω δηλαδή. Δεν περιγράφεται, πρέπει να το δείτε από κοντά. Κύριε Καρέλα, το πιστεύω και είναι η πρώτη φορά που ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχουν όχι, άνθρωποι. Έχει γίνει οργανωμένη η δουλειά. Αλλά υπάρχουν αδικίες τις οποίες πρέπει να δούμε για να μην μείνουν άνθρωποι απ' έξω αδικαιολόγητα, κύριε Καρέλα. Θα σας μείνουν τα λεφτά, κύριε Καρέλα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχω μια φίλη της εκπομπής και ξέρετε κάτι, ενώ ξεκινήσαμε με κόντρα εδώ, λέει λυσάξατε με το μέρισμα, η ίδια μας ζήτησε τη βοήθειά μας μετά. Γιατί δεν μπορεί να το πάρει το μέρισμα. Γυναίκα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, ζει μόνη της με ένα παιδί και το σπουδάζει στην Πάτρα. Είναι στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τον βοηθάει και η εκκλησία. Αυτή η γυναίκα λοιπόν μπήκε στο σύστημα και της λένε δεν είσαι ασφαλισμένη. Μας παίρνει τηλέφωνο και λένε παιδιά είμαι ασφαλισμένη. Της λέμε πήγαινε στον ΕΦΚΑ της Πάτρας. Πάει στον ΕΦΚΑ της Πάτρας, παίρνει μια βεβαίωση ότι είναι ασφαλισμένη για ένα χρόνο και κάτι μήνες. Παραπάνω από τον ένα μήνα που ζητάτε εσείς. Τη λένε μη σε νοιάζει τώρα, θα ενημερωθεί κατευθείαν το σύστημα. Μπαίνει τη Δευτέρα, τίποτα. Ποιο Δευτέρα. Μπαίνει την Τρίτη, μπαίνει τίποτα. Μπαίνει την Πέμπτη, μπαίνει την Παρασκευή. Ακριβώς. Μπαίνει το Σάββατο, την Κυριακή, τη Δευτέρα. Την Τρίτη, σήμερα έχουμε και Τρίτη. Σήμερα έχει μπει. Και την πετάει έξω. Τη λέει δεν είσαι ασφαλισμένη, κυρία μου. Και έχει το χαρτί του ΕΦΚΑ που μας το έχει στείλει και εδώ, να σας το στείλω. Τη βεβαίωση του υπευθύνου του ΕΦΚΑ της Πάτρας. Δεν ενημερώθηκε από τον ΕΦΚΑ. Και δεν είναι η μοναδική ιστορία, σας τη λέω αυτή ενδεικτική. Πάρα πολλές τέτοιες. Κύριε Σωμόπουλε, ακούστε. Αυτό το οποίο έχει προσπαθήσει. Καταρχήν να πάω μισό λεπτό πίσω, κύριε Παπαδάκη. Ξανά λέω, γιατί είναι μερικά πράγματα που καλό είναι να μην ακούγονται, ειδικά από ανθρώπους επαγγελματίες του χώρου. Δεν είναι δυνατόν να απαιτεί κάποιος να αλλάξουν στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, χωρίς να δοθεί αρκετός χρόνος στη φορολογική διοίκηση να μπορεί να ελέγξει. Το πρόβλημα, το βασικό του μερίσματος είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα που ανοίγει μια μέρα και κλείνει μετά από 15-20 μέρες. Αν είχαμε χρόνο μπροστά μας, 3 μήνες, 4 μήνες, θα μπορούσαμε να δεχτούμε οποιασδήποτε αλλαγές. Και αυτό δεν το λέω ούτε εγώ. Το λάθος, όμως. Ούτε το λάθος ακούστε, όνομα ακούστε. Του παιδιού που. Του... Εδώ, λάθος στον ΕΜΦΙΑ. Λάθος στον ΑΜΚΑ. Επιτρέψτε μου να το πω, να το καταλάβετε. Να το πούμε, να το καταλάβετε, αλλά θα χάσουν το μέρισμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει συνεργασία της ΑΑΔΕ, της ΙΔΙΚΑ και του ΕΦΚΑ για να μπορούν να περνάνε τα στοιχεία online.
Πολλά είναι και αυτόματα όμως. Αυτή η περίπτωση, όπως και πολλές άλλες, δεν γίνεται αυτόματα. Ακούστε, αν υπάρχει μια περίπτωση στην οποία κάποιο κουμπί δεν πατήσει και καλά από την Πάτρα προς τα κεντρικά του ΕΦΚΑ και από εκεί. Ναι, η γυναίκα δεν θα πάρει το μέρισμα, δηλαδή. Δεν είναι μια περίπτωση. Κύριε Καρέλα, είναι εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις. Πολλά μηνύματα για τους ανασφάλιστους. Να σημειώνουμε όλα αυτά που μας λένε. Εκατοντάδες περιπτώσεις που ο ΝΟ αποδεικνύεται ότι έχουν το μήνα της ασφάλισης. Έτσι. Μετά είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Καμιά φορά είναι και στο χέρι του συστήματος. Κάτι ξεκινήσατε να μας πείτε. Αυτοί λοιπόν, όταν δεν φαίνονται στο σύστημα, τι θα κάνουν. Αυτοί οι οποίοι δεν φαίνονται στο σύστημα, δεν ξεκίνησα να λέω κάτι. Λέω ότι αν τα καταφέρουμε, εάν δηλαδή η αστοχία του συστήματος, η αστοχία του ανθρώπου. Και αν δεν τα καταφέρετε. Μπορέσουμε να τη διορθώσουμε. Θα τη διορθώσουμε. Και αν δεν τα καταφέρετε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Χάσαν, δηλαδή, όχι, μισό λεπτό. Αν δεν τα καταφέρετε, εδώ είναι θέλει απάντηση. Γιατί αν δεν τα καταφέρετε. Εγώ εντάξει. Παρόν δεν την έχω την απάντηση, γι' αυτό σας λέω. Ναι, αλλά χάνει το μέρισμα η άλλη. Ξέρετε ότι ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας, κοιτάμε να το διορθώσουμε. Την Κυριακή και τη Δευτέρα συνέβη το εξής. Είτε για λόγους πονηρούς, να τους πω, είτε για λόγους αθώους, αλλά λάθους, υπέβαλαν οι σύζυγοι των φιλοξενουμένων αίτηση. Με συνέπεια αυτό να περνάει από το σύστημα από δίπλα. Και μπλόκαρε τη διαδικασία, δηλαδή. Όχι, δεν μπλόκαρε τη διαδικασία. Ίσα-ίσα πέρναγε με λάθος σύνθεση νοικοκυριού. Η γυναίκα που φέχει το χαρτί από τον ΕΦΚΑ που λέει ότι είναι ασφαλισμένη. Κύριε Σομόπουλε, δεν θα πάρει το μέρισμα επειδή ο ΕΦΚΑ δεν έχει ενημερώσει. Όλες. Η γυναίκα γενικά το λέω, όχι συγκεκριμένη. Δεν το είπα για να καταγγείλω κάποιον. Το είπα για να σας πω τι συνέβη από εκεί και πέρα. Όταν λοιπόν αντελήφθησαν οι άνθρωποι και το σύστημα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ωραία. Το διόρθωσαν και άρα αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Όμως, αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να στείλουν SMS και email στις διευθύνσεις για να τους πούνε τους παιδιά, κάνατε αυτή τη δήλωση, δεν διώκεται κανένα. Έγινε αυτό το λάθος, διορθώστε το, είναι εύκολο. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για λάθος του πολίτη, του ενδυνάμει δικαιούχου. Μιλάμε για λάθος της πλατφόρμας. Λέγα τις υπηρεσίες. Και ξαναλέω και πάλι. Λέγα τις υπηρεσίες. Αν δεν δω κι εγώ και οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από όλα αυτά, τι ακριβώς έχει συμβεί, να δίνω την απάντηση τώρα. Το σημειώνω. Είναι μία κατηγορία αυτή. Η άλλη κατηγορία είναι με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν φορολογική δήλωση. Το λέει και η απόφαση μέσα. Όπως οι άνεργοι που δεν έχουν κανένα εισόδημα. Όπως εκείνοι οι οποίοι είχαν μηδενικό εισόδημα και μηδενική περιουσία. Αυτοί λοιπόν δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν φορολογική δήλωση. Εσείς τους λέτε ότι αν δεν έχουν κάνει πόσα χρόνια, 10 χρόνια. Θέλει την τελευταία πενταετία και τον τελευταίο χρόνο οπωσδήποτε. Και τον τελευταίο χρόνο λέει λοιπόν ο άλλος, αφού δεν έχω κανένα οικονομικό στοιχείο και δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω φορολογική δήλωση, δεν έκανα. Και το πετάει έξω. Με αυτούς τι γίνεται. Είναι αστεγός. Είναι άνεργος χωρίς εισόδημα, ούτε πραγματικό ούτε τεκμαρτό. Κάπου δηλώνει ότι μένει, κάπου δηλώνει ότι φιλοξενείται. Και λέει, τις περιπτώσεις. Φιλοξενείται. Και του λένε ότι για να συμμετέχει. Κύριε Παλάκη. Πρέπει και ο φιλοξενούμενος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Όχι, φιλοξενούμενος είναι, ναι, σας λέω. Ωραία. Είναι φιλοξενούμενος. Ξέρετε, θα ξαναγυρίσουμε, φοβάμαι στην ίδια συζήτηση για τους φιλοξενούμενους. Όχι, δεν έχει να κάνει. Όχι, δεν έχει να κάνει. Δεν λαμβάνεται υπόψη τον οικοκυριό. Δεν λαμβάνεται υπόψη τον οικοκυριό. Του λένε ότι δεν μπορούμε να σε θεωρήσουμε φιλοξενούμενο γιατί δεν έχει κάνει. Ακριβώς. Τα τελευταία 5 χρόνια φορολογική δήλωση. Του ζητάνε να έχει. Και λέει, εγώ δεν έχω εισόδημα. Ούτε σπίτι, γιατί άμα είχα σπίτι θα μένα στο σπίτι μου. Uh-huh. Ούτε εισόδημα δεν έχω, με φιλοξενεί ο Παπαδάκης, ας πούμε. Έτσι. Φιλοξενείτε εσείς έναν άνθρωπο στο σπίτι σας, uh-huh. ο οποίος δεν έχει τον ίδιο μοίρα. Uh-huh. Ούτε σπίτι, ξέρετε πόσοι τέτοιοι είναι, πάρα πολύ. Uh-huh. Και αυτή λέει, μας πετάει έξω. Μα όταν πάει να κάνει ο ίδιος, όταν κάνει ο φιλοξενών του. Ναι, του ζητάνε μετά τα στοιχεία. Στη συνένεση υπάρχει το πρόβλημα. Στη συνένεση. Στη συνένεση. Πρέπει και ο συνενός. Για να συνενέσω εγώ που με φιλοξενεί ο Σιωμόπουλος. Και... Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Καταλαβαίνω. Προσπαθώ να δω. Υπάρχει κάποια ένδειξη που μπορεί. Κύριε Καρέλα, να το κάνουμε πιο πρακτικό. Υπάρχει κάποια ένδειξη που μπορεί να πατήσει κάποιο και να πει ότι εγώ ξεπερνάω αυτό το πρόβλημα γιατί δεν υποβάλλω. Γιατί το λέει και η IKEA. Η IKEA λέει ότι αν είναι υπόχρεο φορολογική δήλωση. Και δεν την έχει κάνει, τότε αποκλείεται. Έτσι. Εάν δεν είναι υπόχρεος, δεν αποκλείεται. Είμαστε στην περίπτωση λοιπόν του φιλοξενουμένου στην πραγματικότητα. Άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο. Να το πάρω και αυτό, να το δω. Βεβαίως, βεβαίως. Εξόφθαλμες περιπτώσεις όπου έχουν γίνει λάθη σε φορολογικές δηλώσεις. Δεν μπορούμε να τιμωρούμε έναν άνθρωπο που έχει όλα τα κριτήρια και έχει κάνει ένα λάθος στη φορολογική δήλωση. Δηλαδή αυτόν.
το εξόφθαλμο τώρα, δυστυχώς κύριε Παπαδάκη, το βλέπω εγώ, εσείς και ο άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη από αυτό το πράγμα. Μπράβο. Ένα τυφλό σύστημα δεν το βλέπει. Λέω όμως τις προσπάθειες. Να ξεστραβωθεί το σύστημα. Ούτε τα παιδιά του δεν βλέπουν. Δώστε μου δύο δευτερόλεπτα. Λέω για παράδειγμα, τακτοποιήσαμε έστω και λίγο με καθυστέρηση δύο ημερών το θέμα των νεογέννητων. Με καθυστέρηση τριών ημερών το θέμα των θανότων. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην παραμονή να τακτοποιήσουμε. Νομίζω ότι μπορεί ίσως και σήμερα να γίνει. Αν δεν γίνει σήμερα, θα γίνει λογικά αύριο. Να τακτοποιήσουμε το θέμα που έχουν γίνει λάθος στα παιδιά. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Αυτό είναι όμως δηλαδή, η φορολογική δήλωση. Πώς θα το κάνετε αυτό? Εμάς μας ήρθαν, δεν ξέρω σε εσάς. Μας ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα. Και σε εμάς, εκατοντάδες. Για λάθος λογιστών. Έτσι. Ναι, αυτό το παίξαμε και πριν από λίγο. Αυτό. Παραδείγματα πριν από λίγο. Εντάξει, το λογιστών συνηθίζει καμιά φορά να κάνει τέτοια λάθη. Και επειδή είδαμε ότι έχει έκταση το θα διορθωθεί αυτό, κύριε Καρέλα. Νομίζω, αν δεν γίνει σήμερα, λογικά θα γίνει αύριο. Το είδαμε και είναι πραγματικά κρίμα. Και ψάχνουμε τώρα, καταλάβατε, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τα αρχεία της φορολογικής διοίκησης. Θα κάνουμε μια σχετική. Σαν υπεύθυνη ακομασία. Δήλωση μέσα στο κοινωνικό μέρισμα.gr να το κάνουμε. Εδώ αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Άρα, για τα λάθη που υπάρχουν στις φορολογικές δηλώσεις για τα παιδιά, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κάνετε μια διορθωτική κίνηση. Είναι ακριβώς σημαντικό αυτό που λέτε. Η οποία θα προέλθει αναγκαστικά, επειδή δεν μπορούμε να πειράξουμε τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης. Ψάχνουμε τον έξυπνο τρόπο των πληρωμών των οικογενειακών επιδομάτων. Από τα αρχεία των πληρωμών πια. Από τα αρχεία. Ναι, αυτό πήγα να σας πω. Αυτό πήγα να σας πω τώρα. Καταλαβαίνετε. Θα ζήσετε πολλά χρόνια. Μιλάμε, κύριε Παπαδάκη. Ακούστε, θα ζήσετε πολλά χρόνια, γιατί μου λέει ο άλλος. Ρε Παπαδάκη, πες το. Γιατί τα βάζουν και μαζί σας χωρίς να φταίτε. Πες τους λοιπόν ότι ενώ παίρνω οικογενειακό επίδομα, λόγω του λάθους στη φορολογική δήλωση δεν φαίνεται ότι έχω παιδιά. Πώς μου δίνει λοιπόν το ίδιο το κράτος εμένα επίδομα για το παιδί και από την άλλη δεν βλέπει, επειδή έκανε λάθος ο λογιστής, έκανα λάθος εγώ. Μπορεί να την έκανα μόνος μου. Παρόλα αυτά, εγώ λέω κύριε Παπαδάκη, να καταλάβουν και οι Έλληνες πολίτες, διημών, μέσα δηλαδή από τα κανάλια πληροφόρησης, το εξής απλό πράγμα. Δεν είναι εύκολο, είναι έως και αδύνατο, μία φορολογική διοίκηση τόσο εύκολα να αλλάζει τα στοιχεία της για οποιαδήποτε ανάγκη. Δεν είναι εύκολο στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, κύριε Καρέλα, να γυρίζουν από εδώ και από είχατε εκεί δεσμευτεί εδώ και είπατε ότι θα το κάνετε, αλλά έχουμε μηνύματα που ακόμα δεν έχουν αλλάξει. Κάποιος τον είχαν φιλοξενούμενο, πέθανε ο άνθρωπος που τον φιλοξενούσε και μπορεί να κάνει ο ίδιος αίτηση. Αυτό θα διορθωθεί άμεσα? Όχι, αυτό έχει διορθωθεί. Ένα πρόβλημα υπάρχει εκεί. Ναι. Εάν ο Φανών είχε ο ίδιος πρόβλημα μεταξύ Αφημί και Άμκα του. Μάλιστα. Και αυτό δεν ξέρω αυτό. Και τέτοιες περιπτώσεις έχουμε. Και έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Και η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει αίτηση, γιατί δεν έχει διδάξει. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου άλλο άμκα έχει το σύστημα, άλλο άμκα έχω εγώ. Ή λάθος το σύστημα έχει κάνει και εγώ το μας λένε ότι έχουν καταργηθεί οι κωδικοί του και δεν μπορεί να το αλλάξει, ξέρετε, αυτό το πράγμα. Ξέρετε, όχι, δεν χρειάζεται να κάνει οι αλλαγές του. Δεν είναι για να γίνουν μέσα από την δήλωση του τάξης. Οι αλλαγές στο ΆΜΚΑ και όποια στοιχεία προσκύφθονται ή αφαιρούνται από το ΆΜΚΑ γίνονται στο ΆΜΚΑ, γίνονται στα ΚΕΦ. Η χείρα πρέπει να πάει, ξέρετε, στην εφορία και να βγάλει κλειδάριθμο και να πάρει κωδικούς για να κάνει αίτηση. Λογικά ναι. Λογικά ναι. Το θέμα είναι τώρα πώς θα γίνει αυτό, ναι. Ναι, για να προλάβει. Ακριβώς. Παράταση να δώσετε, υπάρχει περίπτωση, κύριε Καρέλα? Δύσκολο. Δύσκολο, γιατί πρέπει να εκταμιευτούν τα χρήματα μέχρι το τέλος του χρόνου. Κύριε Καρέλα, εκεί που έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι είναι εξόφθαλμες οι αδικίες, δεν μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μια υπεύθυνη δήλωση του ετούντος. Και αν διαπιστωθεί ότι αυτός ο άνθρωπος εξαπάτησε το κράτος για να πάρει το μέρισμα, θα το επιβληθούν και κυρώσεις. Ο άλλος δεν θα τολμήσει να το ανακοινώσουμε κι εμείς και να το υποστηρίξουμε. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Σκεφτείτε μέσα σε ποιο χρόνο και με ποιο μηχανισμό θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές αυτές οι υπεύθυνες. Άλλη πρόταση. Η διοίκηση, ξανά. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν είναι εύκολο να ζητάς από τη φορολογική διοίκηση να αλλάζει πράγματα μετά την κατάθεση υπευθύνων δηλώσεων όπως είναι το Ε1. Δεν είναι εύκολο. Ναι, ξέρετε όμως. Δεν έχεις χρόνο. Ναι, εσείς δεν δίνετε παράταση ούτε για τα λάθη. Ούτε για αυτούς που έχουν κάνει λάθος 10 μέρες παραπάνω. Δηλαδή. 5 μέρες παραπάνω. Για όσους έχουν κάνει λάθη, για να προλάβουν να γίνουν αυτές οι έλεγχοι. Έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρετε, ήδη αυτές τις μέρες, ακριβώς επειδή δώσαμε αυτή τη δυνατότητα της ακύρωσης των κακών, να το πω έτσι, των λανθασμένων αιτήσεων και επανυποβολής νέας,
Έχουμε σωρία τέτοια. Ξέρετε, εάν λέγατε. Κάθε μέρα που κάτι διορθώνεται, στην πραγματικότητα οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν ότι ακυρώνουν τη χθεσινή συνήθεια και μπαίνουν με την καινούργια. Αυτό το λέμε και εμείς, κύριε Καρέλα. Το λέμε, αλλά ξέρετε κάτι, στην περίπτωση καλά, του. Καλά κάνετε παρά το γεγονός ότι κάνει το σύστημα να ασθενάζει, έτσι. Βέβαια, τους βάζουμε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις κάθε μέρα. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση της ασφάλισης. Ναι. Έχουμε την περίπτωση των παιδιών. Έχουμε την περίπτωση που. Υπάρχουν φορολογικά λάθη. Είναι εξόφθαλμα φορολογικά λάθη. Τα οποία είναι και αυταπόδεικτα. Ναι. Εκεί μπορούσατε να πείτε το εξής. Κάντε την αίτηση, μπείτε στο σύστημα με μία αίτηση και μία ένσταση ότι εγώ κύριε. Ακριβώς. Έτσι. Ένα κουμπάκι να πατήσει και να είναι σαν υπεύθυνη δήλωση. Σαν υπεύθυνη δήλωση. Το παίρνει ο πολίτης. Και από εκεί και πέρα του το παίρνετε. Ξέρετε κύριε Καρέλα, θα σας περισσέψουν και λεφτά. Στο κοινωνικό μέρισμα έτσι το είχαν κάνει. Θα σας περισσέψουν λεφτά. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω γιατί καταρχήν υπήρχε μέχρι χθες τουλάχιστον μια αυξητική τάση στο ύψος του επιδόματος. Που σημαίνει ότι κατά τη γνώμη μου ότι έχουν μεγαλώσει τα νοικοκυριά ή μάλλον έχουν μικρύνει τα νοικοκυριά. Κύριε Καρέλα, τα τελευταία στοιχεία που βγάλει η ΔΥΚΑ βγάζει για μέσο επίδομα 574, ενώ τις προηγούμενες μέρες ήταν 576. Δεν ισχύει αυτό. Μέχρι το μέσο επίδομα είναι πιο κάτω. Μέχρι χθες ήταν 576. Τώρα είναι 574. Τώρα μπήκα μέσα τα στοιχεία τα τελευταία. Ήδη είμαστε στις 990.000 συγκεκριμένες. Είναι 5945 αυτό. Βλέπουμε ότι κάπου έχει φρενάρει το θέμα. Δηλαδή είμαστε γύρω στα 450 με 500 εκατομμύρια. 558 εκατομμύρια. 550 εκατομμύρια. Έχουμε 700 που πρέπει να δώσουμε. Μήπως αυτά τα οποία περισσέψουν είναι για αυτές τις εξόθαλμες περιπτώσεις. Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε, δεν ξέρω προσωπικά και εγώ και υπουργός δεν έχουμε ποτέ ψέματα. Άρα φροντίζουμε να μιλάμε πράγματα και να μεγαλώνουμε τις προσδοκίες. Άρα αν σας μείνουν τα λεφτά θα βρείτε έναν τρόπο να τα δώσετε. Ό,τι μπορούμε καλύτερο, αυτό σας κάντε πέρα, κάτι για τις τροποποιητικές. Αυτό που είπατε. Έχει συμβεί μέχρι τώρα. Δώσατε ελπίδα. Στους ανθρώπους με τα λάθη, με τα παιδιά. Ναι. Αχα. Πρέπει να το κάνετε αυτό, κύριε Καρέλα. Για να το λέω πάνω απ' ότι παλεύουν από πίσω οι άνθρωποι της ΙΔΙΚΑ και της ΑΔΕ για να μπορέσουν να το κάνουν. Γιατί το παραδέχονται και οι λογιστές, έτσι δεν είναι, Αντώνη Μουζάκη? Βεβαίως. Εγώ να σημειώσω και προς τον κύριο Καρέλα και προς όλους, επειδή ακούμε πολλά τελευταία για τους λογιστές. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν φαίνεται ένας σύζυγος. Ή το γεγονός δεν φαίνεται ένα τέκνο, φταίνουν οι λογιστές. Μην τα ρίχνουμε συνέχεια. Βρίσκουμε ένα ξυλαστήριο θύμα και λέμε ότι ο λογιστής φταίει που έκανε λάθος. Σαφώς και μπορεί να έχουμε κάνει και εμείς λάθος. Άνθρωποι είμαστε, βεβαίως. Αλλά μην τα ρίχνουμε όλοι στους λογιστές. Έχασε ο λογιστής. Μην το δούμε. Ποιος έκανε το λάθος, έτσι. Ποιος έκανε το λάθος, μπορεί να το βρούμε σε επόμενο χρόνο. Ο πολίτης. Φανταστείτε, κύριε Καρέλα, εσείς έχετε το τέκνο σας, κάνουμε τη φορολογική δήλωση. Αν δεν μου έχετε πει ότι δεν έχετε τέκνο, δεν θα δηλώσω εγώ τίποτα. Δεν είναι μόνο αυτό, Αντώνη. Είναι ότι ο άλλος δηλώνει το παιδί του. Δηλώνει το παιδί που του ότι δεν είναι φιλοξενούμενο, ενώ είναι φιλοξενούμενο. Εκεί. Και έλεγε, εμένα μου είχε τύχει άνθρωπος, ο οποίος με βρήκε στον δρόμο και μου λέει: με ποια λογική, κύριε Παπαδάκη, εγώ θα δηλώσω το παιδί μου φιλοξενούμενο? Ναι. Δεν το δήλωσα φιλοξενούμενο. Αλλά κάνεις και το επισημαίνεις, κύριε Καρέλα, ακούστε και αυτό που λέει ο Γιώργος. Προσέξτε. Κύριε Καρέλα, δεν το έχετε. Ακούστε λίγο. Ακούστε και το δεύτερο σημείο, κύριε Καρέλα. Να το προλάβετε, γι' αυτό το λέω. Η πρώτη εξόφθαλμη λοιπόν αδικία είναι ότι έχει ξεχάσει ο άλλος κατά λάθος σκόπιμο, ό,τι θέλετε πείτε, το παιδί του. Η δεύτερη είναι ότι φαίνεται στη δήλωση ότι είναι φιλοξενούμενος, ενώ του έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση στο σπίτι. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό μπορεί και αυτό, είναι. Και αυτό πρέπει να διορθώσει. Και αυτό είναι. Η δωρεάν παραχώρηση και η φιλοξενία, ξέρετε. Αυτά τα δύο πρέπει να διορθώσει. Ο γέροντας, ο οποίος έχει άλλο ένα σπίτι ανίκαστο και λέει στο γιο του: έλα, γιώκα μου, να μείνει στο σπίτι. Ας είναι μικρό μέχρι να βρει δουλειά και παίρνει ένα μεγαλύτερο. Ναι. Και γράφει τη δήλωση: φιλοξενώ το γιο μου. Δεν το φιλοξενεί. Όχι. Του έχει παραχωρήσει το σπίτι. Όχι. Και το κάνει και ο γέροντας. Είναι τα δύο εξόφθαλμα, κύριε Καρέλα. Το κάνει και ο γέροντας που έχει χαμηλή σύνταξη. Θέλω να ακουστεί αυτό. Το κάνει και το παιδί. Ωφέλειες αυτής της ιστορίας. Η μία είναι ότι σε 200 περίπου χιλιάδες ΑΜΚΑ λείπανε στοιχεία αφημί. Τα έχουμε διορθώσει. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη κίνηση αντίστοιχη που θα χρειάζεται πάλι στο ΣΑ στοιχεία αφημί, ΑΜΚΑ κλπ. Θα είναι επιβεβαιωμένα τα στοιχεία. Θα είμαστε εντάξει. Κύριε Καρέλα, να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Κύριε Αντωνοπούλου, ναι. Επιτρέψτε μου. Ένα δεύτερο στο οποίο όλοι, μα όλοι, μηδενός εξαιρουμένοι, έχουμε την ίδια ευαισθησία. Αμαία. Αμαία. Ναι, εκεί τι γίνεται. Διότι υπήρχαν προβλήματα και υπάρχουν προβλήματα ακόμα. Υπάρχει μία αδικία που λέγεται ανασφάλιστη αμαία. Βέβαια. Έτσι. Αυτά προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Στον δρόμο τι διορθώσαμε. Λέμε στα αμαία αν είναι ασφαλισμένα.
Ακούστε με, κύριε Παπαδάκη. Στον δρόμο διορθώσαμε τους αμαία που φιλοξενούνται σε ιδρύματα. Διότι εάν εμφανίζονται ως άμκα φιλοξενούντος, ως αφημί φιλοξενούντος το ίδρυμα, τακτοποιήθηκε ο αμαία. Μάλιστα. Καταλαβατε. Κάτι τελευταίο. Άρα, η μεγάλη αδικία παραμένει στους ανασφάλιστους. Ψάχνουμε με τα μανίας και κυριολεκτό εδώ να βρούμε με ποια διασταύρωση. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι. Κανείς. Κάτι άλλο. Κάτι... Να βρούμε τη διασταύρωση που θα μας τους δώσει. Κάτι άλλο, κύριε Καρέλα. Κάποια παιδιά τα οποία σπουδάζουν, δουλέψανε ένα μήνα, δύο μήνα γκαρσονάκια και βγάλανε 300-400 ευρώ. Αυτά τα παιδιά, επειδή βγάλανε 200-300, είναι νομοταγείς πολίτες. Τα δηλώσανε τα λεφτά, κορόιδα είναι, λένε αυτοί, ή εκείνοι λένε. Τι κορόιδο ήμουν που το δήλωσα. Ναι. Του βγάζουμε κατευθείαν τεκμαρτό 3 χιλιάρικα για τα 400 που έβγαλε όλο τον χρόνο και το πετάει έξω. Το όριο είναι 5.000, όπως ξέρετε. Όχι άλλο, λέει. Όχι άλλο, σας λέω. Εγώ έχω ένα γιο φοιτητή. Το ζευγάρι και τρία το παιδί. Έτσι. Πάει 8. Και επειδή το παιδί μου σπουδάζει, μου λέει μπαμπά, εγώ βρήκα και μία δουλειά και έχω βγάλει και 2, 3, 4, 5 εκατοστάρικα το χρόνο. Α, κύριε Παπαδάκη, γυρίζουμε πάλι στο πρόβλημα του νοικοκυριού και των φιλοξενουμένων παιδιών ή όχι. Σας είπα, αυτό δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστεί. Σας... Μακάρι όχι, αναφέρεται στο πραγματικό και στο τεκμαρτό. Στο πραγματικό και στο τεκμαρτό, σας λέω. Αυτή δεν το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η συμφωνία, αυτό είναι ο κανόνας. Δεν είχαμε άλλον σε αυτή τη φάση. Κύριε Καρέλα, ημερομηνία πληρωμής. Η ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου. Με συγχωρείτε που δεν σας αφήνω να μου βάλετε το ερώτημα. Το παλεύω όμως. Στο είδατε ότι αντιμετωπίσαμε, επειδή ακριβώς είναι ένα σύστημα ανοιχτό για πάντα, αντιμετωπίσαμε και φιλοξενίες και πραγματικά εισοδήματα και τεκμαρτά και τα πάντα. Σε κλειστά συστήματα είναι αδύνατο. Παίρνει έναν κανόνα. Μπαγιά. Αυτόν δεν μπορεί να λέω. Μπαγιά, η ημερομηνία πληρωμής είναι Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου. Είναι 15 και Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Αν δεν αλλάξει κάτι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καρέλα, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Που είχε τη δυνατότητα, αν είχαμε τη δυνατότητα. Σε πολλά ερωτήματα. Σε πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Το παλέλε.